Για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε. Καλησπέρα Βλάση, καλησπέρα στους φίλους τηλεθέτες. Καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, έχει ξεσπάσει ένας εμφύλιος εδώ στην τοπική Νέα Δημοκρατία, σε στελέχη. Είχαμε φτάσει μέχρι το σημείο του Σταύρου Καλογιάννη, μέχρι τις δηλώσεις του Σταύρου Καλογιάννη. Είδαν τώρα οι τηλεθεατές μας κάποιες δηλώσεις της Μαρίας Κεφάλα που λέει ότι ο Καχρημάνης προσπάθησε όσο μπορούσε και έβαλε στο κάδρο των ευθυνών μια 15ετία. Έβαλε και τον Σταύρο Καλογιάννη ως υφυπουργό, ως αναπληρωτή υπουργό του Σουφιά. Τι λες? Μπαίνει. Είναι γεγονός, Βλάση, ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα της εσωτερικής αντιπαλότητας στον χώρο της και το γιατί ο δρόμος είναι δηλαδή πολύ λιγότερος από αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Ο δρόμος είναι κάτι πολύ λιγότερο από αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Ίσως πριν καιρό. Τώρα εδώ που φτάσαμε, Βλάση, πολλοί λένε αυτό έχουμε τώρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Βλάση, Στέφανε, όταν όλοι οι κάθετοι άξονες προς την Εγνατία που ενώνουν τις ελληνικές περιοχές που περνάει, που διέρχεται η Εγνατία με τα σύνορα, δηλαδή με Ευζώνους, με Προμαχώνα κτλ. Γίνονται δρόμοι διεθνούς κυκλοφορίας με διάζωμα στη μέση και με δύο λωρίδες κυκλοφορίας εκατέρωθεν και με την λωρίδα ασφαλείας. Δεν μπορεί εδώ να κάνεις ένα επαρχιακό δρόμο και να είσαι και χαρούμενος, χωρίς καμιά λωρίδα στη μέση, ο οποίος για να κάνεις προσπέραση θα τρέμει η ψυχή σου. Δηλαδή θα είναι καλύτερος από αυτό που είναι τώρα, με μερικές διαπλατύνσεις? Καλύτερα να μην γίνει έτσι. Μάλιστα. Όταν διάβαζα σήμερα, ναι, μία είδηση η οποία έλεγε για τα μεγάλα έργα τα οποία προγραμματίζονται στην Ελλάδα και μεταξύ αυτών αναφέρονταν και στον δρόμο αυτόν. Αλλά δεν έλεγε ότι ο δρόμος αυτός θα είναι ένας δρόμος γκαραζόδρομος. Έλεγε ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος θα είναι, μάλιστα λέει, για την Αδριατική, για τις Βαλκανικές, εντάξει, περιοχές και με την προοπτική της εισόδου προς την Κεντρική Ευρώπη με πλάτος από 12 την μέτρα. Περιοχή της Ελλάδος. Με συνολικό πλάτος 12,5 μέτρα, μάλιστα. Τώρα, ευθύνες για το ότι είμαστε εδώ και δεν υπάρχει άλλη λύση, ποιος έχει για σένα? Οι ευθύνες είναι γεγονός ότι όσο και να θέλει να τις κρύψει ο καθένας, είναι υποχρεωμένα αυτοί που διακυβέρνησαν τη χώρα και αυτοί που μετήχαν στα πράγματα, όπως ήταν και ο κύριος Καλογιάννης, έχουν τις ευθύνες όλοι. Είτε στον χώρο του Πασόκ ήταν όσοι κυβερνήσαν δηλαδή, είτε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν τη χώρα από οποιοδήποτε πόστο, είτε τοπικά είτε σε πολύ ψηλά κλιμάκια, έχουν ευθύνες. Δεν μπορεί να πει ο άλλος ότι δεν έχει ευθύνες όταν ούτε κόμβο κάναν καν. Δηλαδή δεν μπορεί ο Φόλιας, ο κύριος Φόλιας τότε ήταν υφυπουργός του Πολυυπουργείου στο οποίο ηγούνταν ο κύριος Σουφλιάς. Ο παντοδύναμος Σουφλιάς. Δεν μπορεί να κάνει τα γρεβενά τρεις εισόδους, τρεις κόμβους και έναν στο Κυπουργείο τέσσερις και στα Γιάννα να μην έχει ούτε μισόν ούτε για δείγμα και να έχεις αντί για κόμβο να έχεις μια καρμανιόλα με φανάρια. Δεν μπορεί δηλαδή να μην έχεις κόμβο στο Δρίσκο όπου θα κατέρχονταν όλοι οι τουρίστες είτε προς τα Ζαγόρια είτε που δεν ήθελαν να μπουν μέσα στην πόλη. Να μην δημιουργούν κυκλοφοριακό κομφούζιο ούτε τα φορτηγά που θα ήθελαν να πάνε προς την περιοχή είτε της Αλβανίας είτε σε άλλες περιοχές να κινούνταν στη βιομηχανική περιοχή. Τώρα θα περάσουν υποχρεωτικά μέσα από την πόλη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Αφήσαν μια περιοχή ολόκληρη, την αφήσανε εκείνοι που είχαν την ευθύνη για να υπερασπιστούν αυτή την περιοχή και για να προωθήσουν αυτά τα οποία έπρεπε να προωθήσουν και ήταν υποχρεωμένοι. Δεν μπορούσαν να διαμαρτυρηθούν στον κόσμο ότι δεν εισακούγεται η φωνή τους για να απαλλαγούν κάθε ευθύνη από τον κόσμο ο οποίος θα έκρινε αν έπρεπε να τους ξαναψηφίσει ή όχι. Σε ευχαριστώ, Στέφανε, για το σχόλιο σου. Μια καρέκλα Βλάση και να λέει, ξέρεις, εγώ δεν φταίω για ό,τι έγινε. Πάμε. Αντιπεριφερειάρχες. Νέοι αντιπεριφερειάρχες. Στέφανε, νέοι αντιπεριφερειάρχες. Ναι. Λοιπόν, έμειναν στη θέση τους Αγνή Νάκου, Οδυσσέας Πότσης, Βασίλης Γοργόλης. Ορίστηκαν νέοι αντιπεριφερειάρχες. Το είπα και λίγο πριν. Βαρέλης, Ματσίρας, Σπανοπούλου Σάρα, Ναυρόζογλου και Λαζάνης. Χάρης Λαζάνης. Από τα Γιάννα δηλαδή είναι η Γιώτα Ναυρόζογλου και ο Χάρης ο Λαζάνης. Mm-hmm.
Ναι. Ναι, ο κύριος Χαξιμάνης ξέρει να κάνει τις επιλογές του πάντα και αυτούς που κράτησε εδώ και από την περιοχή μας ήταν αυτοί οι οποίοι δούλεψαν, όπως και η κυρία Νάκου, στο θέμα της πανδημίας, το έτρεξε καλά δηλαδή μέχρι τώρα, και ο Οδυσσέας Οπότης, ο οποίος βοήθησε προς πολλές κατευθύνσεις, αλλά και οι νέοι που θα μπουν μέσα τώρα στον τομέα του αθλητισμού, ο Χάρης Λαζάνης, ο οποίος έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα και με τοπιακή κτλ., αλλά και η Γιώτα Ιναυρόζουγλου με τα προϊόντα, τη διακίνηση των προϊόντων, έχει αναπτύξει και αυτή μια δραστηριότητα, η οποία νομίζω ότι θα μπορέσουν να προσφέρουν για την περιοχή εδώ. Τώρα, όπως ο κύριος Ματσίρας και οι άλλοι στις περιοχές τους, στους άλλους νομούς δηλαδή, έχουν και αυτή τη δυνατότητα να προσφέρουν, και καλά θα κάνουν αυτές οι αλλαγές να αποτελέσουν παράδειγμα και για όσους θέλουν την επόμενη χρονιά να μετέχουν και αυτοί στη διεκδίκηση ενός μεγαλύτερου πόστου, για να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκεί που θα κληθούν από έμιστες μάλιστα θέσεις, να καταβάλουν προσπάθειες για να αποδείξουν να αξίζουν, διότι και αυτοί που μπήκαν τώρα μέσα δούλεψαν σε άλλα πόστα με αποτέλεσμα να δείξουν στον Περιφερειάρχη ότι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν και γι' αυτό και αξιοποιήθηκαν. Μάλιστα. Ένα ακόμη θέμα θέλω, Στέφανε, να συζητήσουμε απόψε μαζί, για την ανακύκλωση στο Δήμο Ιωαννιτών. Είναι γνωστό, το έχουμε ξαναπεί, ότι η ανακύκλωση στο Δήμο Ιωαννιτών είναι πίσω, έχει μείνει αρκετά πίσω. Λοιπόν, κάνει μια κίνηση ο Δήμος Ιωαννιτών, προωθώντας τη δυνατότητα για περισσότερη ανακύκλωση, δημιουργεί τις γωνιές ανακύκλωσης, όπως τις λέει. Θα τις εγκαταστήσει σε διάφορα σημεία της πόλης και των κοινοτήτων. Σε 11 σημεία. Σύμφωνα με τη μελέτη, θα είναι 5 γωνιές ανακύκλωσης υπόγειες και 6 θα είναι επιφανειακές. Όλες εξοπλισμένες, διαβάζω, με έξυπνα συστήματα λειτουργίας. Σωστή κίνηση είναι αυτή, στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε νοοτροπία ανακύκλωσης. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια από το Δήμο Ιωαννιτών στη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, που είναι μονόδρομος, είναι μέλλον, τέλος, είναι μονόδρομος για το μέλλον, Στέφανε. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε από τα πολύ μικρά παιδιά, τα οποία διαμορφώνεται η ζωή τους, ο χαρακτήρας τους, η εκπαίδευσή τους, θα πρέπει από τα πολύ μικρά παιδιά να μάθουν πλέον ότι η ανακύκλωση μπαίνει στη ζωή μας, μπήκε στη ζωή μας, και είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε όλες εκείνες τις προδιαγραφές, ώστε μετά από κάποια χρόνια, όταν τα παιδάκια τα σημερινά θα μεγαλώσουν, ναι, και τα δικά τους παιδιά και τα εγγόνια τους και οι επόμενες γενιές δηλαδή, να είναι όριμοι σε τέτοιο βαθμό που να μπορούν να σκέφτονται και να προτείνουν καινούριους τρόπους ανακύκλωσης. Φιλοπεριβαλλοντικούς. Τα νέα παιδιά μαθαίνουν, Στέφανε. Εμείς οι μεγαλύτεροι, δεν κάνουμε ανακύκλωση. Τα νέα παιδιά μαθαίνουν. Ναι, γι' αυτό λέω ότι ξεκίνησε από τα μικρά παιδιά. Ότι από τα παιδιά, από εκεί θα ξεκινήσει η μεγαλύτερη. Είναι δύσκολο ο άλλος που άνοιγε, κάπνιζε το τσιγάρο και άνοιγε το παράθυρο και πέταγε το τσιγάρο έξω και είχαμε να τα πάει τώρα στην πράσινη που γωνιά. Το χαρτί, που πέταγε το χαρτί οπουδήποτε και αν είναι. Σκουπίδια. Μάλιστα, δεν έχεις άδικο, λοιπόν, αλλά πρέπει να γίνει όμως. Πρέπει να γίνει. Πρέπει έχουμε να φτάσει γίνει. Γι' αυτό μεγάλη ευθύνη είναι και μέσα στην οικογένεια, που θα πρέπει από τη μαμά και από τον μπαμπά τα παιδιά να μάθουν τι σημαίνει ανακύκλωση και πώς θα πρέπει να επιλέγουν την μπαταρία, το χαρτί, το πλαστικό, το γυαλί κτλ. Να τα ρίχνουν στους κατάλληλους κάδους. Έτσι και στο σχολείο. Θα πρέπει και από εκεί να πάρουν τα μαθήματα, ώστε αυτό να τους γίνει βίωμα. Και μετά να μας τα διδάξουν και εμάς, να μάθουμε και εμείς από τα παιδιά, γιατί από τα παιδιά θα μάθουμε. Δεν μας βλέπουν να μαθαίνουμε αλλιώς. Η νοοτροπία μας δεν αλλάζει και αυτό είναι πρόβλημα. Απ' την άλλη, πρέπει να προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις και άλλες ο Δήμος, ο κάθε Δήμος και ο Δήμος Ιωαννιτών, βέβαια. Το καινούργιο που έρχεται στη ζωή μας, το χορό τον σέρνουν οι νέοι άνθρωποι πρώτα. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Στέφανε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, η εκπαίδευση τώρα, η πρόσληψη